Επιμένει ο Κουτρέτος Ζερσάη, ο οποίο μετά τι θεσινέ δηλώσει που προκάλεσαν την αντίδραση Μαυρογιάννη, επανήλθε μιλώντα για ανησυχίε τη τουρκοκυπριακή πλευρά. Αυτέ, όπω είπε, αφορούν τι ενστάσει που προβάλλει η ελληνοκυπριακή πλευρά στι συγκλήσει του παρελθόντο και τι κατηγορίε για παιχνίδι επίρριψη ευθυνών. Μίλησε μάλιστα ακόμη και για ενδεχόμενο αδιεξόδου. Η ένσταση που έχει φέρει η ελληνοκυπριακή πλευρά σε συγκλήσει που έχουν επιτευχθεί από το 2008 μέχρι τώρα σε πολλά θέματα θα είναι λόγο καθυστέρηση τη διαδικασία των συνομιλιών ή ακόμη και κατάρρευσή του. Το ΑΚΕΛ κατηγορεί την τουρκοκυπριακή πλευρά ότι αφενό επιδιώκει να αποδεσμευτεί από τι συγκλήσει Χριστόφια Ταλάτ και αφετέρου επιχειρεί να φορτώσει τι ευθύνε για ένα πιθανό αδιέξοδο στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Είναι φανερό προσθέτει ότι η διαδικασία θα έπρεπε να προχωρούσε από το σημείο που η τουρκοκυπριακή πλευρά την είχε διακόψει το Μάρτιο του 2012. Αυτό πρέπει να ζητήσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με αυτόν τον τρόπο θα διαφυλαχθούν οι σημαντικές συγκλήσεις που επιτεύχθηκαν και δεν θα αφαιθεί χώρος στην τουρκική πλευρά να θέτει στο διαπραγματευτικό τραπέζι τις διχοτομικές της θέσεις και να οδηγήσει τις διαπραγματεύσεις σε αδιέξοδο. Αποδεικνύεται δυστυχώ ότι η δική μα κυβέρνηση δεν έχει ούτε πλάνο Α, ούτε πλάνο Β, αφού επενδύει όλες τις, τις προσδοκίες στην Αμερικάνικη παρέμβαση. Δυστυχώς, επιβεβαιωνόμαστε καθημερινώς. Η κοινή διακήρυξη Αναστασία Διέρογλου έχει δώσει έναν ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο στην τουρκική πλευρά. Πρέπει η δική μας πλευρά να επιμείνει στην ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βάση των Ευρωπαϊκών Αρχών όμως και όχι στη βάση της προσωπικής ατζέντας του οποιουδήποτε, και να δράσει προληπτικά. Οι οικολόγοι χαιρέτησαν τι δηλώσει Μαυρογιάννη ότι δεν υπάρχει στο τραπέζι έγγραφο συγκλήσεων Ντάουνερ και κάλεσαν και τον ίδιο τον πρόεδρο τη Δημοκρατία να δεσμευτεί. Στο μεταξύ, στον απόϊχο τη επίσκεψη Ρούμπιν και των πληροφοριών για το θέμα τη αμοχώ του, ο σύμβουλο του Αέρογλου, ο Σμαν Ερντούγ, αναφερόμενο στο θέμα των ΜΟΕ, είπε πω δεν πρέπει να συζητούμε μόνο τα βαρόσα, τα οποία είναι μέρο μια συνολική λύση.